Αντίθετη στην παρουσία μεταλλευτικών δραστηριοτήτων που δημιουργούν περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική και πολιτική υποβάθμιση, αλλά και καταστροφή, δηλώνουν 26 δήμαρχοι της Μακεδονίας και της Θράκης στο ψήφισμα που εξέδωσαν μετά την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις Σέρες. Καταρχήν δεν αντιμετωπίζουμε έντονο πρόβλημα στην περιοχή μας όσον αφορά την εξόρυξη μεταλλευμάτων από εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται όμως σε γειτονικούς δήμους, νομούς θα έλεγα, και μιλάμε βέβαια για τον Εύρο και για τη Χαλκιδική. Όπου έχουν δραστηριοποιηθούν τέτοιου είδους εταιρείες, καταλαβαίνετε ότι έχουν δημιουργήσει μία έντονη δυσαρέσκεια και δίχασαν θα έλεγα τις τοπικές κοινωνίες, και αυτό που ζητάμε εμείς είναι να υπάρχει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο, ένας νέος μεταλλευτικός κώδικας όπως αρμόζει σε ένα ευρωπαϊκό κράτος, κάτι το οποίο δεν υπάρχει βέβαια στη δική μας χώρα. Πρέπει να σεβάμαστε και να προστατεύουμε θα έλεγα και το περιβάλλον αλλά και τους πολίτες γενικότερα, και βεβαίως ο ρόλος των Δήμων δεν θα πρέπει να είναι γνωμοδοτικός. Εκτιμώ ότι σε ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα θα πρέπει να είναι αποφασιστικός ο ρόλος, και γι' αυτό και εμείς με την υπογραφή μας συμμετέχουμε σε αυτήν τη διαμαρτυρία, ζητώντας βέβαια από την πολιτεία συγκεκριμένα βήματα. Από εκεί και ύστερα θέλω να τονίσω ότι δεν είμαστε αντίθετοι στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται βεβαίως στους Δήμους μας, αρκεί αυτές να γίνονται με κανόνες, με σεβασμό στο περιβάλλον και βέβαια με προστασία της κοινωνίας όπου αυτή χρειάζεται. Ξέρετε ότι υπάρχουν ζητήματα και με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος για τα μεταλλεία της Χαλκιδικής, κάτι το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Εκτιμώ βέβαια ότι με την τελευταία νομοθετική παρέμβαση που έκανε ο τότε υπουργός από τις προηγούμενες κυβέρνησες βεβαίως, όσον αφορά το κλείσιμο ή μάλλον την αναστολή λειτουργίας του μεταλλείου εκεί στη Χαλκιδική, δεν αφορούσε όχι βέβαια την κλειστή εκμετάλλευση αλλά την ανοιχτή. Αυτό που ενοχλεί βεβαίως είναι οι περιβατολικές επιπτώσεις και η προστασία του περιβάλλοντος όσον αφορά τις ανοιχτές εξορύξεις των μεταλλευμάτων. Στοιχίζει βεβαίως πολύ περισσότερα η κλειστή από ότι την ανοιχτή. Καταλαβαίνετε όμως ότι στα θέματα περιβάλλοντος δεν πρέπει να συμπολογίζεις το κόστος το οποίο θα έχει μια επιχείρηση, αλλά το κόστος που θα έχει η κοινωνία αργότερα, μακροπρόθεσμα, από αυτήν εδώ την δραστηριότητα των μεταλλείων. Έτσι λοιπόν ζητούν από την πολιτεία να νομοθετήσει άμεσα ώστε ο ρόλος των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών να είναι αποφασιστικός και όχι γνωμοδοτικός στον τρόπο ανάπτυξης των περιοχών τους, πράγμα που πρέπει να διασφαλιστεί από την αλλαγή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Να καταρτιστεί νέος μεταλλευτικός κώδικας όπως αρμόζει σε ένα ευρωπαϊκό κράτος που θα προστατεύει το περιβάλλον, τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον. Να μην υπερισχύει η μεταλλευτική εκμετάλλευση των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων σε σχέδια όπως ρυθμιστικά, χωροταξικά και ειδικά όταν αυτές εξασφαλίζουν την αηφόρο ανάπτυξη. Και τέλος, να υπάρξουν ουσιαστικοί μηχανισμοί ελέγχου των εξορυκτικών δραστηριοτήτων και άμεση επέμβαση της πολιτείας για την προστασία της κοινωνίας όπου αυτή χρειάζεται.